το έργο στο κεντρικό μας στάδιο στα Μεζάρια, της ανακατασκευής, θα έλεγα, του τάπητα του κουλουάρ. Ένας τάπητας ο οποίος επί 25 χρόνια παραμένει ο ίδιος. Έχει φθαρεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, είναι πλέον ακατάλληλος για να φιλοξενεί αθλητικές εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους που τελικά φιλοξενεί το συγκεκριμένο στάδιο. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 295.300.000, γιατί έχουμε πει ότι εμείς την κρίση την κάνουμε ευκαιρία και γενικότερα τις κρίσεις τις κάνουμε ευκαιρίες. Όπως και αυτή την κρίση του μεταναστευτικού. Εξασφαλίσαμε λοιπόν μέσα από τα διάφορα έργα τα οποία εκτελούνται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εξασφαλίσαμε λοιπόν ένα ποσό της τάξης των 300.000, δημοπρατήθηκε το έργο και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς, όπως τα είδατε, και ευελπιστούμε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο πληρέστατα, έτσι και με τις διαγραμμές κλπ. Όταν λέμε τώρα αντικατάσταση ή ανακατασκευή του κουλουάρ, είναι νέο υλικό το οποίο μπαίνει με σύγχρονες προδιαγραφές. Υπήρχε βεβαίως κάποια εκκρεμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μελέτη, για την οποία βεβαίως δόθηκαν οι διευκρινήσεις αλλά και οι διαβεβαιώσεις ότι τελικά τα έγγραφα μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα οποία θα προσκομιστούν από διεθνείς οργανισμούς που έχουν να κάνουν βεβαίως με τις αθλητικές εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους, που σημαίνει λοιπόν ότι διασφαλίζουμε το έργο για τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια να είναι βεβαίως πληρέστατο και με τις προδιαγραφές που προβλέπετε. Άλλο λοιπόν ένα έργο βαίνει στην ολοκλήρωσή του. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι σημαντικό το στάδιό μας στα Μεζάρια. Φιλοξενεί εξαιρετικές εκδηλώσεις αθλητικές και νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι παρεμβάσεις με τους πυλώνες, με τις κερκίδες, με το στάδιο στο χώρο βεβαίως στο κεντρικό, αλλά και με το κουλουάρ, ούτως ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να φιλοξενούμε αθλητικές εκδηλώσεις κάθε μεγέθους. Το ξαναλέω λοιπόν για μια ακόμα φορά, τα καλά είναι μπροστά μας, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, προχωράμε, αλλάζουμε τυχείο, χτίζουμε τη νέα Χίο και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται και φυσικά προχωράμε μπροστά, πάμε δυνατά.